25-17, 25-21 τα δύο προηγούμενα σετ. Πριν από το παιχνίδι, Αργυρούπολη 14, Πετρούπολη 13 βαθμοί, Ρέθμινο 10 με αγώνα λιγότερο, Αμπελόκηποι 7 με αγώνα λιγότερο, το μεταξύ τους δηλαδή. Δίρονας 6 και Ηράκλειο με έναν. Να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ξανά η Κοτούλα τρομερή, με τρομερή δύναμη εκεί πήγε να εθνιδιάσει. Δεν μπορεί το λίμπερο, η κοντραφούρη. 1-0 για την Αργυρούπολη. Δεν βρήκε την μπάλα σε πρώτο χρόνο όπως ήθελε, δεν υπολόγισε σωστά, δεν εκτίμησε και η μπάλα έσκασε κάτω προτού εκείνη προλάβει με το άλμα της να την βρει. Ξανά η Κοτούλα που αλλάζει πλευρές. Προσπαθεί να δίνει λύσεις, αλλά εδώ τη λύση τη δίνει ο συνήθως η Ειρήνη Αγγελόπουλη, η 18χρονη διαγώνιας, πολύ δυνατή παίχτρια, ιδιαίτερο ταλέντο και αυτή. Εκ νέου η Αργύρη και τώρα στο σερβίς από την Τζίμα. Αργυρούπολη με Αγγελοπούλου, τρομερή φάση, τρομερό χτύπημα, 4-1 στο replay, το ξαναβλέπετε. Κοντραφούρη, ξανά το λίμπερο μέσα αντί της Τζίμα. Η αλλαγή του coach Λιγνού. Από την άλλη για τις γηπεδούχες η coach Λίκο Γιάννη και η Ειρήνη Αγγελοπούλη, 18χρονη διαγώνιο στο σερβίς. 7-4, 2-0 σετ. Το τρίτο σετ λοιπόν παίζεται στο 7-4 για την Αργυρούπολη. Δυνατό το χτύπημα. Έσπασε μπάλα στο μπλοκ και συνεχίζει τη φάση η Αργυρούπολη από την πίσω γραμμή της Ευθυμιοπούλου. Ξανά ήταν η προσπάθεια εκεί της Βασιλιάδη. Η Ιωάννου προσπάθησε. Καϊμάκη, Κατρί. Έξυπνο πλασέ της Ιωάννου. Τη νίκα, με συγχωρείτε. Και ο πόντος είναι για τους αμπελόκηπους. 8-7, ξανά βέβαια η Καϊμάκη στο σερβίς. Ξανά σημαδεύει την Ευθυμιοπούλου. Από την πίσω ζώνη η Αγγελοπούλου πολύ δυνατά. Έχουμε την υποδοχή για τους αμπελόκηπους. Πολύ αποτελεσματικά με την Κατρί. Και νέα επίθεση. Αλλάζουν εκεί με τις περιστροφές και την Αγγελοπούλου. Αλλά έχει γίνει το λάθος διότι υπήρξε φιλέ από την Κυπαρίση. Στην προσπάθειά της να. 12-9. Η συνέχεια λοιπόν στο τρίτο σετ. Προσπάθησε εκεί η Τζίμα. Κοτούλα με το αριστερό. Δεν μπόρεσε. Έχουμε την Αγγελοπούλου. Δυναμή της εκεί για το 13-9. Πολύ δυνατά εκεί η Αγγελοπούλου. Να δούμε τι θα επιλέξει στο σερβίς της. Ένα απλό ψιλοκρεμαστό σερβίς. Να δυσκολέψει εκεί τη Μαθιουδάκη. Η Αγγελοπούλου που έχει αλλάξει με τις περιστροφές θέση. Έχει βρεθεί στην θέση της ακραίας. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Αργυρούπολης ως πιο ποιοτική ομάδα με ανώτερους αγωνιστικούς και βαθμολογικούς στόχους. Να τη εδώ η Αγγελόπουλου που δεν βρίσκει όμως τον στόχο. Η Κοτούλα έρχεται να δυσκολέψει τα αντιπάλους της. Ξανά Αγγελόπουλου, η Κατρί, η τρομερή φάση. Θα σώσει η ίδια τη νέα προσπάθεια της Αργυρούπολης. Μαθιουδάκη, Νίκα Ευθυμιοπούλου, τρομερή φάση. Αλλά οι διαιτητές δείχνουν ότι η μπάλα είναι για την πλευρά των αμπελοκήπων. Το αίμα τους πίσω για τα δύο χαμένα σετ, 20-23. Πιάνουν στον ύπνο σε αυτό το σετ την αντίπαλό τους. Η Αργυρούπολη που δεν είχε τις λύσεις στο κρίσιμο σημείο όταν τις αναζήτησε για να τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα έχει γίνει ένα απόλυτο ντέρμπι σε αυτό το σετ με την Αγγελοπούλου να κάνει το 21-23. Να το πανηγυρίζει δε όντως. Στο πλην 2 η ομάδα της. Τίποτα, τελειώνει στο βόλεϊ. Συναρπαστικό μάτς. Περνάει μπάλα από το φιλέ, ευνοεί την Ευθυμιοπούλου, αλλά είναι εκεί η Αμπελόκη με το πλασέ της Κοτούλα. Ξανά η Αγγελοπούλου, είναι η Βασιλιάδη στην πίσω ζώνη. Κέρβερος στην αμυνά της. Κατρί. Και νέο χτύπημα της Βελούδου. 22-23. Η Ευθυμιοπούλου. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου στο σερβίς. Στοχευμένο το σερβίς της, δυσκολεύει τις αντιπάλους της. Να δούμε την επίθεση των γηπεδούχων. Αγγελοπούλου. Φοβερή και τρομερή καταπληκτική παίκτρια. 23-23.
που άνετα θα στεκόντουσαν και σε παραπάνω κατηγορίες, παραπάνω επίπεδο. 23 όλα. Δεν βγαίνει καλά η αποδοχή και της Κατρία. Έχει μια επίθεση για να περάσει την μπάλα. Να δούμε την Αγγελοπούλου ξανά. Κερδισμένος πόντος. Υπήρξε εκεί το λάθος στο φιλέ. Ball, set ball, match ball για την Αργυρούπολη που έχει ανατρέψει τα πάντα. Με μια διπλή ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι με την Ευθυμιοπούλου. Να δυσκολεύει τις αντιπάλους της Καϊμάκη, Κατρί, Μαθιουδάκη, Νίκα για Αγγελοπούλου. Τελειώνει κάπου εδώ το μάτς. Η Κοτούλα δεν μπόρεσε. 25-23 το βλέπετε εσείς και στο replay.